Αυτό και εμείς αποφασίσαμε σήμερα η ενότητά μας να έχει να κάνει βεβαίως με τη θερμομόνωση. Ένα θέμα που μετά το καλοκαίρι, Πέτρο, και νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, με το που πιάσει το πρώτο κρύο, κατευθείαν σκεφτόμαστε, να πάω στην ταράτσα, να κάνω τη μόνωση, να φωνάξω ειδικό, πώς θα μου πάρει, τι πρέπει να φτιάξω. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε αρκετά θέματα. Χρήσιμες συμβουλές και σήμερα. Έχουμε θέματα εν ώψη της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, η οποία θα ισχύσει από το 2020. Αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ότι και εν ώψη βέβαια και της καινούργιας φορολογίας, η οποία πρημοδοτεί και επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του, εμείς προσπαθούμε να του αναλύσουμε ποια είναι τα μέρη εκείνα της κατοικίας τα οποία πρημοδοτούνται και ποια μέρη εκείνα θα μπορεί να τα θερμομονώσει. Αλλά αφού πρώτα, φίλε Λευτέρη, του εξηγήσουμε πού είναι τα προβλήματα και για ποιο λόγο δημιουργούνται τα προβλήματα απώλειας θερμοκρασίας στο σπίτι του. Και μάλιστα, έχουμε φτιάξει και κάποιες επίκαιρες κάρτες οι οποίες υπάρχουν και θα μπορέσει ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, να καταλάβει από πού έρχονται οι απώλειες στις μη μονωμένες. Έχουμε ένα παράδειγμα μιας διόρροφης κατοικίας εδώ. Άρα, λοιπόν, για παράδειγμα, θα δείτε ότι περίπου το 25% στην απώλεια θερμοκρασίας έρχεται από την ταράτσα. Βέβαια. Το 42% έρχεται από την τυχοπία και από τα κουφώματα του αλουμινίου έρχεται περίπου το 21% και τέλος από καμινάδες και από τρίτα μέρη έρχεται περίπου και εξαερισμούς έρχεται περίπου το 13%. Παρατηρείτε τι λοιπόν. Τι μένει, Πέτρο, εάν κανένας δεν προσέξει αυτά. Αυτό θα σου έλεγα. Και είναι θερμοκρασία που παραμένει στο σπίτι. Παρατηρείτε λοιπόν ότι όταν λέμε ότι και με 1,5 τόνο πετρέλαιο και 2 τόνους πετρέλαιο για μια κατοικία 120 τετραγωνικών είναι τουλάχιστον αστείο αυτό πλέον το 2019 ως ονούπο 2020 να γίνεται. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση είναι κάτι εκ των νου κάνευ και ότι σύντομα τα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα σου κάνει απόσβεση στο 100%. Παρατηρείτε ότι αν αρθρίσουμε στην πραγματικότητα την ταράτσα μαζί με την τυχοποιία είναι στο 67% απώλειας ενέργειας, θερμότητας. Άρα τα 3 τέταρτα της θερμογόνου δύναμης που έχει το σπίτι φεύγουν με αποτέλεσμα. Εάν παρατηρήσετε ότι τα 3 τέταρτα αυτά έχουμε σε απώλειες, τα 3 τέταρτα παραπάνω σε πετρέλαιο είναι αυτό το οποίο και με το χρόνο, επειδή δεν έχουμε μονώσει την κατοικία μας. Άρα μια σωστή μόνωση σε οδηγεί αυτομάτως σε εξοικονόμηση χρημάτων. Βέβαια. Άρα προτιμότερο είναι να πληρώσεις εξ αρχής τις σωστές επεμβάσεις, παρεμβάσεις στην κατοικία σου. Παρά καταλαβαίνετε, να τα δώσεις μετά στο πετρέλαιο. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αν πληρώνεις ατέρμονα το πετρέλαιο με το χρόνο, στην ουσία τα πετάς τα λεφτά σου. Από την καμινάδα πώς μπορούμε να αποφύγουμε, έχουμε τις πρώτες ερωτήσεις. Από την καμινάδα υπάρχουν. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, να φύγει η θερμότητα. Σαφέστατα και ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Η καμινάδα, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι. Υπάρχουν οι καμινάδες παλαιού τύπου, οι οποίες είναι με πυρότουβλα και ανεβαίνουν επάνω, που είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε την έκκληση θερμότητας από εκεί. Αλλά έχουμε και τις καμινάδες, οι οποίες μεταλλικές, μπορείτε να τις βγάλετε και να πάρετε πλέον μονωμένες καμινάδες, διπλές τις λένε, ούτως ώστε αυτές έχουν από μόνο τους μόνωση μέσα και δεν αφήνουν με καπέλο οπωσδήποτε. Και το καπέλο αυτό έρχεται μια μπάλα η οποία στριφογυρίζει με τον αέρα. Μπράβο. Η οποία αυτή έρχεται και απαγορεύει το κρύο να μπαίνει μέσα και διώχνει την θερμότητα που εκλείει το τζάκι. Τον καπνό, έτσι. Ναι, τα καμένα προϊόντα. Τα αποτελέσματα της καύσης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ετοιμάσει και άλλες σχετικές κάρτες. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να επενδύσουμε στην εξωτερική θερμομόνωση. Ναι, θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι υπάρχουν δύο τρόποι θερμομόνωση. Έχουμε την εξωτερική θερμομόνωση και την εσωτερική θερμομόνωση. Ωραία. Η εξωτερική θερμομόνωση είναι αυτή η μόνωση η οποία δικαιολογείται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον και είναι αυτή ο τρόπος θερμομόνωσης η οποία συνίσταται στην περιοχή της Κρήτης. Είναι περίπου 6 εκατοστά και βάζουμε 6 στρώματα μονωτικού υλικού εξωτερικά του τοίχου και εξωτερικά του σοβά. Απλά εδώ πέρα ο κόσμος πρέπει να προσέχει το εξής, ότι σε μια παλαιά οικοδομή, σε μια ήδη υπάρχουσα οικοδομή, το να βάλεις το σύστημα της εξωτερικής θερμοπρόσωψης και να μεγαλώσεις τον όγκο της οικοδομής είναι παράνομο. Θέλει οικοδομική άδεια. Γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Σαφέστατα, Λευτέρη. Σαφέστατα. Και υπάρχουν και θέματα μεγάλα. Γιατί ιδίως σε αστικά κίνητα όπου υπάρχουν οι γείτονες είναι κοντά-κοντά, καταλαβαίνεις ότι αν μεγαλώσει τον οίκο της οικοδομής κατά 6 εκατοστά. υπάρχουν. Άκου, εκεί ναι, να δεις. Οπότε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η εσωτερική
θερμομόνωση, την οποία προτείνουμε σαν δεύτερος τρόπος. Ο οποίος... Μετά μειώνεται ο χώρος αυτού που μένει μέσα. Έτσι. Μα κοίτα να σου πω, σε αυτή τη ζωή κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Κάτι χάνεις. Γι' αυτό λέμε ότι σε υφιστάμενα κτίρια προτείνουμε δύο τρόπους. Τον εξωτερικό τρόπο θερμομόνωσης, ναι, που αυξάνει το κέλυφος εάν έχεις υπόλοιπο δόμησης και το συνεννοείσαι με το μηχανικό σου. Και τον εσωτερικό τρόπο θερμομόνωσης που είναι ο αντίστροφος τρόπος μόνωσης, δηλαδή δημιουργούμε μέσα από το δωμάτιό μας, λέμε για παράδειγμα αν έχουμε ένα βορεινό τοίχο, ο οποίος πραγματικά δημιουργεί ένα ψυχρό κύμα που το βάζει μέσα στο σπίτι, μπορούμε να βάλουμε από την εσωτερική πλευρά του σπιτιού πλάκες πετροβάμβα καβαρέους τύπου 5 εκατοστών και μία γυψοσανίδα η οποία θα έρθει έτσι πλέον να κάνει μία θερμογέφυρα και δεν θα μπορεί με τίποτα μετά το κρύο να περνάει από μέσα σε έξω, μειώνοντας το δωμάτιό μας κατά 5 εκατοστά. Ωραία, ναι, αλλά το κόστος θα είναι μεγαλύτερο το να κάνεις να επενδύσεις θερμομονωτικά εντός κατοικίας ή εκτός. Ποιο είναι το κόστος το μεγαλύτερο? Το κόστος είναι μεγαλύτερο το να επέμβεις θερμομονωτικά εξωτερικά. Εξωτερικά. Εσωτερικά είναι πολύ. Είναι λιγότερο κοστοβόρο. Βέβαια, το εσωτερικό έχει τη μουρμούρα της γυναίκας, που λέω εγώ. Δηλαδή, έχει γυψοσανίδες, έχει τρυψίματα, έχει μια απενεργοποίηση ενός δωματίου. Έχει θεματάκια. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για γυψοσανίδες και στοκαρίσματα, είναι πολύ ψηλή η πεπάλη, η σκόνη η οποία βγαίνει με το τρύψιμο από την γυψοσανίδα και καθαρίζεται πολύ πιο δύσκολα ο χώρος. Χαίρομαι που τα λες όλα όμως. Δεν αφήνεις κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση, για τίποτα, ούτε να προσθέσω, ούτε να αφαιρέσω και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάποια ακόμα. Ναι, έχουμε να πούμε σημεία... κάποια σημαντικά πράγματα όσον αφορά τη μόνωση στη στεγούλα μας. Που δεν, έτσι, το είπαμε καθόλου. Για πάμε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μονώσεις την ταράτσα σου. Εάν έχουμε μια σκέτη ταράτσα 25ετίας, 30ετίας, 15ετίας, η οποία είναι αμόνωτη, παρατηρήσαμε ότι έχουμε 25% απώλειες θερμότητας από εκεί. Το ίδιο, να ξέρεις φίλε, Λευτέρη, απώλεια θερμότητας έχουμε και ας μην το παρατηρεί ο κόσμος, όταν έχεις πιλωτή και είσαι στον πρώτο όροφο, έχεις αντίστοιχο ποσοστό απώλειας θερμότητας από το πάτωμα της πιλωτής. Αλήθεια. Βέβαια. Μπορεί δηλαδή εσύ να έχεις δεύτερο όροφο από πάνω και να λες είμαι προφυλαγμένος. Όχι. Έχεις ακριβώς την ίδια απώλεια θερμότητας από το πάτωμα και μάλιστα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη γιατί απευθείας την καταλαβαίνεις και στα πόδια σου. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει μια εξίσωση θερμοκρασίας. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έστω ότι έχουμε ένα παράδειγμα, μια τριόροφη οικοδομή. Ποιο σπίτι λειτουργεί θερμομονωτικά για το άλλο, ναι, και αν θα πρέπει η ταράτσα στον τρίτο όροφο να γίνει μόνος. Λοιπόν. Όταν μιλάμε για την. Ή ποιο σπίτι την πληρώνει τη ζημιά. Ναι, αυτό είναι ερώτηση, σίγουρα. Αυτό είναι ερώτηση. Κοίτα να δεις. Σε ένα τριώροφο κτίριο, στο οποίο υπάρχουν διακριτές οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή ο κάθε όροφος ανήκει στον κάθε ένα ιδιοκτήτη. Μπράβο. Η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Η ταράτσα δεν ανήκει στον τελευταίο ιδιοκτήτη. Εκτός αν συμβολιογραφικά αναφέρεται ότι ο αέρας, δηλαδή το υπόλοιπο δόμησης, ναι, ναι, ανήκει στον πάνω ιδιοκτήτη. Η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Άρα, αυτό που ισχύει είναι ότι όταν μονωθεί, έχουν το ίδιο ποσοστό, δια τρία, το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, αλλά αυτός που μένει στον τελευταίο όροφο είναι αυτός που επωφελείται και της θερμομόνωσης περισσότερο, έτσι, ενώ πρακτικά. Πρακτικά ισχύει αυτό, αλλά είναι κοινόχρηστο. Ωραία, μάλιστα. Αλλά είναι κοινόχρηστο τμήμα, οπότε κανονικά πρέπει να πληρώσουν και οι τρεις. Γιατί το κτίριο μπορεί μακροπρόθεσμα ελληνικά, να το πω έτσι, να λες ότι επωφελείσαι εσύ στον τρίτο, στην ουσία όμως προφυλάσσεται όλο το κτίριο. Ήταν ερώτηση της κυρίας Μαρίας και θέλω να την ευχαριστήσω. Ναι, το έχω Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι επωφελείται όλο το κτίριο την υγροθερμομόνωση του.